Τώρα, πολλές φήμες υπήρχαν για το αν τελικά είναι ζευγάρι ο Παύλος Γαλακτερός και η Νικόλ Μαυρίδη μέσα από το παιχνίδι, λοιπόν, από το προηγούμενο κύκλο του Survivor. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, ακούγαμε και βλέπαμε αρκετά πράγματα για το είναι μαζί, δεν είναι μαζί. Εκεί έχουμε μείνει λοιπόν για ακόμα μία φορά, βλέποντάς τους σε κοινή έξοδο που κάνανε. Αν είναι φίλοι βασικά, γιατί μαζί είναι το από ό,τι βλέπω τώρα. Είναι φίλοι ή. Και να σας δώσω και ένα πολύ μικρό σποιλεράκι, δεν αντέχω, θα το πω. Πες το. Λοιπόν, το πρώην παλικάρι της Νικόλ, που ήταν πολύ γνωστός και είναι πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι αλφα εθνικής ποδοσφαίρου Ιταλίας, μοιάζει πάρα πολύ με τον Παύλο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό δίνει potential, ας πούμε, στον Παύλο, ώστε να είναι δίπλα της για κάτι της παραπάνω από. Εγώ δεν ξέρω ποιος ήταν ο πρώην της. Εμένα αυτό που βλέπω μ' αρέσει. Ναι, πολύ ταιριάζει στο ζευγάρι. Να σας ρωτήσω, αυτή είναι φίλη όπως είναι και ο Κατσούλης με τη Μαριαλένα? Ναι, τέτοιοι φίλοι μάλλον. Από μια καλή φιλία ξεκινούν όλα. Από μια καλή φιλία. Πάντως έχει περάσει αρκετός καιρός που έχουν βγει έξω από το παιχνίδι. Άρα όλο αυτό το διάστημα, αν πάλι ήταν ζευγάρι, δεν θα τους βλέπαμε συνέχεια μαζί. Είναι συνέχεια μαζί από το καλοκαίρι. Είναι. Κοίταξε, νομίζω ότι ταιριάζουν και εμφανισιακά αρκετά. Και σας λέω ότι ο Παύλος μοιάζει πάρα πολύ με το προηγούμενο παλικάρι της Νικόλ. Δεν ξέρω αν παλικάρι με τρελαίνει. Παλικάρι. Τώρα που είπε παλικάρι. Τελικά δεν έχει ξεκινήσει και η σχέση της κοπελιάς με τον Σαντιγκάη? Α, της Λάουρας, η οποία είπε ότι ήταν φίλος της και το πρώτο χρονικό διάστημα είχαν έρθει πάρα πολύ κοντά. Και τη χερία αυτή που τα σέχει.